Απόψε θα ξεκινήσει με το βυζαντινό χορό του κυρίου Καλάνη. Στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμούς η πρόεδρος του Συλλόγου των Θεολόγων, η κυρία Κόρδα Κοστσάκη. Ακολουθεί ομιλία από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Φίλια. Τέλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Χρυσόστομος, θα ευλογήσει την κοπή της πίτας του Συλλόγου μας και θα επισφραγίσει τη σημερινή εορτή. Ο τον μισθό
Σεβασμιότατε, Άγιε Πρωτοσύγκελε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Πολιτευτά, κύριε Νομαρχιακή και Δημοτική Σύμβουλη, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κύριε Πρόεδρε της Διακηδίου Σχολής Λαού Πατρών, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας έχει ορίσει την 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών, Μεγάλων Πατέρων και Οικουμενικών Διδασκάλων, εορτής της Παιδείας και των Γραμμάτων και μνήμης των χαρισματικών αυτών Αγίων Ανδρών με πνεύμα διακονίας για τη σωτηρία των ανθρώπων, καταλλαγής με το Θεό και καινοτικής προσέγγισης στα ποικίλα προβλήματα της ανθρωπότητας. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποτελούν τρεις από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες του Ορθόδοξου Αγιολογίου. Κάθε χρόνο η κοινή πανήγυρη των τριών Αγίων μας δίνει την θαυμάσια ευκαιρία επιστροφής στις πνευματικές αλλά και στις πολιτιστικές μας ρίζες. Ως μέγιστη φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος μας βοηθούν να προσεγγίσουμε τα βάθη της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, διδάσκοντας εμάς, τους παιδαγωγούς του 21ου αιώνα, τη μεγάλη σημασία που έχει για τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας η κατά Χριστόν μόρφωσή μας. Σε καιρούς δοκιμασίας και παντοειδούς κρίσεως, η ενασχόληση με τέτοιες προσωπικότητες καθίσταται άκρως αναγκαία και επικοδομητική, αφού η σπουδή του έργου των τριών ιεραρχών είναι πρωτίστως μετοχή δοκιμασμένη σε γνώση, η οποία θεμελιώθηκε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στις ευαγγελικές αρχές και προσφέρθηκε ανιδιωτελώς με μια νέα δυναμική στην υπηρεσία του ανθρώπου και του κόσμου προκειμένου να συναντήσει τον Θεό. Με την ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής, το τοπικό παράρτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Πάτρας, έχοντας την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, απεφάσισε να καλέσει στην πόλη μας τον κύριο Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Φίλιας διδάσκει στο τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργική, ομιλητική, χριστιανική αρχαιολογία, θεολογία της λατρείας και ορτολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και στο Ανώτατο Λειτουργικό Ινστιτούτο. Έλαβε μάστερ με ειδίκευση λατρεία Βυζαντινής εποχής, δύο διπλώματα εμπεριστατωμένων σπουδών στην ιστορία της πρωτοχριστιανικής λατρείας και διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Εργάστηκε ως ερευνητής χειρογράφων ευχολογίων στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και έλαβε δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, στο οποίο εξελέγει διαδοχικά επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής, μέλος της Εταιρείας για την Ανατολική Λατρεία και συμμετείχε ως εισηγητής σε συνέδρια λειτουργικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και του Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εστίας. Επίσης, είναι τακτικό μέλος των Συνοδικών Επιτροπών της Επιτροπής για την Οργάνωση και Προώθηση του Διαλόγου της Εκκλησίας με το Σύγχρονο Κόσμο, καθώς και του Γνωμαδοτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί διοικητικών θεμάτων μείζωνος σημασίας. Υπήρξε μέλος συγγραφικών ομάδων για τα εγχειρίδια θρησκευτικών, μέλος επιτροπών και αξιολογητής εκκλησιαστικών προγραμμάτων,
σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει εκδώσει 35 μελέτες, διευθύνει το ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι επιβλέπων καθηγητής σε πλήθους διπλωματικών εργασιών, ειδικεύσεως μάστερ καθώς και διδακτορικών διατριβών. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε που απεδέχθη την πρόσκλησή μας, αλλά και για την πνευματική πανδεσία που θα μας χαρίσει, αναπτύσσοντας το θέμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις σε βασικές πτυχές της διδασκαλίας των τριών ιεραρχών». Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Χρυσόστομο, για την λαμπρή παρουσία του που τιμά την εκδήλωσή μας, για το ότι είναι πάντα ρογός στις προσπάθειές μας, αλλά και για το ότι παρίσταται ο ίδιος, αν και το πρόγραμμά του ήταν πλήρες, προκειμένου να ευλογήσει την πίτα του συλλόγου μας, η οποία είναι και δική του προσφορά. Ακόμη να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Διοικητικής Σχολής Λαοπατρών, κύριο Ιωάννη Αθανασόπουλο, και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας παραχώρησαν το χώρο αυτό για την εκδήλωσή μας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε να αποδώσουμε στο Διευθυντή της Βυζαντινής Σχολής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, κύριο Δημήτρη Γαλάνη και τα μέλη αυτού, οι οποίοι πλαισιώνουν την απόψινή βραδιά με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Χρύσανθο Στελάτο, Διευθυντή του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, για την ευγενή κάλυψη και προβολή της εκδηλώσεώς μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Κύριε Καθηγητά, παρακαλούμε να έλθετε στο βήμα για να μας αναπτύξετε το θέμα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πατρών, κύριε Χρυσόστομε, Άγιε Πρωτοσύγγελε, Πανοσιολογιότατοι και Δεμοσιολογιότατοι Πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρίτανη, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικότητα αυτό που ετώνιζε ο Κλεμανσό, ένας αρνητικά διακείμενος έναντι του χριστιανισμού και της Εκκλησίας, όταν έλεγε «Η επανάσταση, η κοινωνική και πνευματική που θα έσωζε τον κόσμο, θα γινόταν όταν οι χριστιανοί απεφάσιζαν αληθινά να ζήσουν τον χριστιανισμό τους». Αυτό έγραφε. Ας μας επιτραπεί να αντιστρέψουμε το σκεπτικό αυτού του επικριτή του χριστιανισμού και να συμπεράνουμε ότι όσες φορές στο διάβα της ιστορίας εμφανίστηκαν γνήσιοι χριστιανοί, τότε διαμορφώθηκαν και οι προϋποθέσεις σωτηρίας του κόσμου. Τι σημαίνει όμως η αποστροφή του Κλεμανσό περί χριστιανών που ζουν αληθινά το χριστιανισμό τους? Προφανώς σημαίνει αυτό που η θεολογική γλώσσα αποκαλεί ως αληθινή πνευματική ζωή, μια ζωή που για να μοιηθεί σε αυτήν απαιτείται ισχυρή πνευματική καθοδήγηση. Με τις εισαγωγικές αυτές σκέψεις προσεγγίζουμε σήμερα τις μορφές των τριών ιεραρχών, οι οποίοι, επειδή υπήρξαν φωστήρες της τρισιλίου θεότητος, δηλαδή άνθρωποι θεωμένοι, μπορούν να αποκληθούν κορυφή των διδασκάλων, όπως τονίζει το κοντάκιο της εορτής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μας ξενίζει η διαπίστωση του ιστορικού Ρουφίνου περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Έγραφε ο Ρουφίνος: «Είναι σαφής ένδειξη ότι δεν είναι ορθής πίστεως άνθρωπος αυτός που δεν συμφωνεί με την πίστη του Γρηγορίου. Manifestum indicium est non esse recte fidei hominem qui in fide Gregorio non concordat».
επιλέξαμε κάποιες από τις πτυχές της διδασκαλίας των τριών ιεραρχών, ώστε να καταδείξουμε τη διαχρονικότητά τους, δηλαδή τη σημασία της σύγχρονης προσεγγίσεώς τους. Η πρώτη πτυχή είναι η διαλεκτική με το αντίθετο και η πρόσληψη του αντιθέτου, του διαφορετικού δηλαδή. Οι τρεις ιεράρχες πραγματοποίησαν ως γνωστόν σύζευξη του χριστιανικού πνεύματος και του αρχαίου κλασικού πολιτισμού. Αυτό υπήρξε οξύτατο πρόβλημα για την εποχή τους, για τη λύση του οποίου απαιτήθηκε τόλμη και ανεξαρτησία από κάθε προκατάληψη, καθαρότητα πνεύματος και καρδιάς. Η τελική σύνθεση που προσέφεραν δεν ήταν μια απλή συμφιλίωση, ένας τυπικός συμβιβασμός. Ήταν η έκφραση του Ευαγγελίου με την φιλοσοφική και πολιτιστική γλώσσα της εποχής τους. Ήταν η σωτηρία και το βάπτισμα του αρχαίου πολιτισμού. Ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό είχε επιτελέσει ο άνθρωπος πρώτης ελεύσεως του Χριστού, οι τρεις ιεράρχες το παραλαμβάνουν, το καθαρίζουν, το θεραπεύουν, το θέτουν στην υπηρεσία του ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. Μέσα από την σύζευξη αυτή, η γλώσσα των αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών γίνεται η γλώσσα της λατρείας, γίνεται το μέσο δια του οποίου ο άνθρωπος εκφράζει, διατυπώνει και απευθύνει την αγάπη του προς τον πατέρα και τους αδελφούς του. Αλλά και η ελληνική σοφία, μέσα από τη σύζευξή της με τον χριστιανισμό, ολοκληρώνεται. Πάβει να είναι αποσπασματική, να έχει δηλαδή μόνο ψήγματα αληθείας. Γίνεται μέρος της όλης αλήθειας που μας απεκάλυψε ο εν ημίν σαρκωθής Λόγος του Θεού. Ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις ιεράρχες διαλέγονται με το αντίθετο και το προσλαμβάνουν είναι η παίδευση, δηλαδή η μαθητεία και η σπουδή του αντιθέτου. Ως παίδευση δεν εννοούν μόνο αυτήν που περιχαρακώνεται από τις αποδεκτές αλήθειες, δηλαδή αυτήν που εισάγει με ασφάλεια σε έναν οικείο γνωστικό χώρο, αλλά εννοούν και αυτήν που εμπερικλεί ένα διακινδύνευμα, ένα ρίσκο, αλλά που οδηγεί στη λιπαρή γνώση του αντιθέτου. Στα πλαίσια αυτά, κατανοούμε την ακόλουθη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Γράφει: «Παίδευσιν των παροιμήν αληθειών είναι το πρώτον, ούτ' αυτήν όμως μόνην την ευγενεστέραν και ημετέραν, αλλά και την έξωθεν, είναι πολύ διαπτύουσιν ως επίβουλον και σφαλεράν και Θεού πόρο βάλουσαν». Ας διαρωτηθούμε, αγαπητοί αδελφοί και συνάδελφοι, στο χώρο της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως, στο χώρο της θεολογικής ερεύνης ή του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, ας διαρωτηθούμε, ποιος θα τολμούσε σήμερα να οικειοποιηθεί και να εφαρμόσει μια τέτοια κατευθυντήρια παιδαγωγική αρχή που διέπεται από την προτροπή να μην σπουδάζουμε μόνο αυτά που είναι δικά μας και που εμπεριέχουν ευγενείς ιδέες, αλλά και τα έξωθεν, αυτά που οι πολλοί, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, διαπτύουσιν, αποφεύγω την καταλέξη μετάφραση, αυτά που θεωρούνται ότι επιβουλεύονται την πίστη και οδηγούν μακριά από το Θεό. Και μάλιστα, οι τρεις ιεράρχες εσπούδασαν αυτό το αντίθετο σε βάθος. Στον Επικίδιο προς το Μέγα Βασίλειο, ο θεολόγος Γρηγόριος αναφέρει ότι ο επίσκοπος της Κεσαρίας όχι μόνο αναλώθηκε σε παν είδος παιδεύσεως, αλλά το έπραξε μεθ υπερβολής. Και προσθέτει για τον φωστήρα των Κεσαραίων: «Ούτω μεν άπαντα διελθόν ως ουδής εν, ούτω δε εις άκρον έκαστον ως τον άλλον ουδέν». Ποιο ήταν το μυστικό τους σε αυτό το διακινδύνευμα, σε αυτό το ρίσκο? Μας το αποκαλύπτει ο Μέγας Βασίλειος όταν γράφει: «Και ποιητές και λογοποιείς και ρήτορσι και πάσιν ανθρώπις ομιλητέων, όθεναν μέλη προς την της ψυχής επιμέλειαν ωφέλειά της έσεστε». Δηλαδή, διατηρούμε μέσα μας σταθερό τον άξονα της ωφέλειας της ψυχής και γύρω και μέσα από αυτόν τον άξονα δομούμε την εκπαίδευση, την σπουδή του αντιθέτου.
Εκμεταλλευόμαστε την σπουδή αυτή για την ενίσχυση του έργου μας. Δηλαδή, παραλαμβάνουμε από αυτήν τα στοιχεία που συμβάλλουν στην περιχαράκωση του εκπαιδευτικού ή ερευνητικού μας αγώνα. Όταν ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι «η γάρ της διαλεκτικής δύναμης τείχος εστί της δόγμαση, ουκ εώσα αυτά ευάρπαστα είναι και ευάλωτα της βουλωμένης», όταν γράφει αυτά, εννοεί ότι παραλαμβάνει μία εξωθεολογική γνωστική παράμετρο. Εμπροκειμένου τη διαλεκτική της θύραθεν ρητορικής τέχνης την παραλαμβάνει για να ενισχύσει τη διατύπωση του δόγματος, δηλαδή της όζουσας αλήθειας της Εκκλησίας. Η προσληπτική αυτή ικανότητα του αντιθέτου ή του διαφορετικού από τους τρεις ιεράρχες υπήρξε ένα αντίδοτο στη διαίρεση και φιλονικία των πιστών κατά τον 10ο αιώνα περί του ποιος από τους τρεις υπήρξε ο αξιολογότερος. Η θέσπισης του κοινού εορτασμού τους από τον Ιωάννη Ευχαΐτων μας οδηγεί σε γόνιμες σκέψεις και συμπεράσματα για τη θέση της Εκκλησίας σήμερα απέναντι στα ποικίλα πνευματικά ρεύματα, απέναντι στις διάφορες ροπές της σύγχρονης ανθρώπινης διανοήσεως. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν άνθρωποι πρακτικοί και θεωρητικοί, άλλοι που εκφράζονται ρητορικώς και άλλοι που ζουν σε μια σιωπηλή πορεία στο χώρο του πνεύματος. Οι διαφορές των ανθρώπων ως προς το πνεύμα τους, αλλά και τον τρόπο εκφράσεως και δημιουργίας μέσα στη ζωή, είναι μια διαπίστωση του καθενός που εργάζεται σε ένα χώρο πνευματικής καλλιέργειας, όπως είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το ότι η Εκκλησία ενοποιεί τα τρία ποικιλόμορφα πνεύματα των εισαρίθμων ιεραρχών, αυτά που διαλέχθηκαν με την πνευματική ετερότητα της εποχής τους, και διακηρύσει η Εκκλησία ότι δεν υπάρχει διάσταση των διαφορετικών τύπων του πνευματικού ανθρώπου, αλλά του αντίον, ενότητα, αποδοχή και συνεργασία, αυτό διδάσκει όλους μας κάτι πολύ σημαντικό, ότι η Εκκλησία ουδέποτε θα ευνοούσε μία μόνο παράταξη στο χώρο του πνεύματος, αξιολογώντας αρνητικά τις υπόλοιπες, αλλά πάντοτε θα επιθυμούσε ένα αγκάλιασμα όλων των πνευματικών τάσεων του ανθρώπου, μία θετική αξιολόγηση της ολότητας της ανθρωπίνης φύσεως. Η Χριστιανική Εκκλησία δεν υιοθετεί μία απολυτοποίηση του μέρους όσον αφορά στο ανθρώπινο πνεύμα, αλλά μία αποδοχή του όλου. Δεν υπερτονίζομαι τον οργανωτικό βασίλειο έναντι του θεωρητικού Γρηγορίου ή του ρήτορα Ιωάννη, αλλά γιορτάζουμε και τους τρεις μαζί, διότι δεν τιμούμε την ιδιαιτερότητα του πνεύματός τους, αλλά την συλλογική συμβολή τους στο χώρο της Εκκλησίας. Σε μια παρόμοια συλλογική συμβολή στο χώρο του πνεύματος μας καλεί η ενότητα της μνήμης των τριών διδασκάλων. Καλεί κάποιο θετικό επιστήμονα να αποτελέσει με τον θεωρητικό διανοητή μια ενότητα πνευματική για αξιολογότερη παραγωγική εργασία. Καλεί έναν πρακτικό τύπο ανθρώπου να συνεργαστεί με ένα λιγότερο συστηματικό άνθρωπο για μία αλληλοσυμπλήρωση στο χώρο των πνευματικών επιτευγμάτων. Πόσο υψηλό αλήθεια καθίσταται το νόημα της εορτής μέσα από αυτές τις διαστάσεις. Η Εκκλησία μας δηλαδή δεν προβάλλει σαν σύμβολο του πνεύματος μία μεμονωμένη προσωπικότητα, θέλοντας έτσι να διακηρύξει ότι και για την ατομική και για την εθνική πνευματική μας πρόοδο είναι απαραίτητη η αποδοχή όλων των διαφορετικών ανθρωπίνων δυνατοτήτων στο χώρο της σκέψεως και της πράξεως. Μία απολυτοποίηση των ποικιλόμορφων πνευματικών ανθρωπίνων τύπων, όπως εκείνη που οδήγησε κατά τον 10ο αιώνα στη δημιουργία παρατάξεων σε βασιλίτες, γρηγορίτες και ιωαννίτες, και μία άρνηση διαλεκτικής με το αντίθετο και το διαφορετικό, είναι ξένη προς το νόημα της Εκκλησίας και την ουσία της σημερινής εορτής. Το δεύτερο θέμα, χριστιανισμός και κόσμος,
άνεση, ελευθερία και αγάπη έναντι του κόσμου. Η διαλεκτική μεταξύ χριστιανισμού και κόσμου υπήρξε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ένα κομβικό θέμα συζητήσεων. Από τα Ιωάννια κείμενα της Καινής Διαθήκης έως και την επιστολή προς Διόγνητον των αρχών του πρώτου μετά Χριστόν αιώνος, οι χριστιανοί αναζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα συνυπήρχαν μέσα στις υφιστάμενες δομές της έξω χριστιανικής κοινωνίας. Για την πρώτη Εκκλησία, η συνύπαρξη με τον κόσμο διαμόρφωνε τα όρια της μέσα από το αίτημα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου προς τον Θεό Πατέρα, «Ούκ ερωτώσε ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Αυτό υπήρξε το ζητούμενο. Πώς θα ζήσει ο χριστιανός μέσα στον έξω χριστιανικό κόσμο, όχι αρνούμενος αυτόν τον κόσμο, αλλά διαχωρίζοντας τη θέση του από τη δαιμονική του αλωτρίωση. Για τη χριστιανική εκκλησία στο διάβα των αιώνων, το θέμα αυτό εστιάστηκε σε περισσότερο συγκεκριμένη βάση. Πώς θα ζήσει ο χριστιανός μέσα στον κόσμο, όχι απλώς με μία θρησκευτική πίστη, αλλά με μία εφαρμογή αυτής της πίστεως. Για τους τρεις ιεράρχες, η εν λόγω βασική αρχή εκφράζεται μέσα από μία διαφορετική διάσταση. Η προσέγγιση του Θεού από τον χριστιανό συνεπάγεται και την προσέγγιση του ανθρώπου και του κόσμου που βρίσκονται μακριά από το Θεό. Γιατί όπως ο Θεός είναι πραγματικά φιλάνθρωπος με την έννοια της φροντίδας δικαίων και αδίκων που γράφει η Καινή Διαθήκη, έτσι και ο άνθρωπος που προσεγγίζει το Θεό αποκτά την αίσθηση της πραγματικής φιλανθρωπίας απέναντι στο συνάνθρωπο που μπορεί να είναι πλανεμένος μακριά από το θέλημα του Θεού. Οι τρεις ιεράρχες ετώνησαν ότι ο άνθρωπος είναι πλανεμένος όχι από τη φύση του, αλλά εξαιτίας της αποκοπής του από την πηγή της υπάρξεώς του, το Θεό. Όπως εύστοχα τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, «Ο ούν απολέσας την προς τον Θεό ομοιότητα, απόλεσε την προς την ζωήν οικειότητα». Αυτή είναι η τραγική διαπίστωση, η οποία όμως επέτρεψε στους μεγάλους διδασκάλους να διακρίνουν τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού από την αλωτρίωσή του, που είναι δημιούργημα του διαβόλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει επί του θέματος τα ακόλουθα. Μεταφράζω το κείμενο. «Μην κατηγορούμε τη φύση μας, αλλά τη βούλησή μας που οδηγεί στην αμαρτία. Μη λέμε ας μην υπάρχουν γυναίκες, αλλά ας μην υπάρχει μοιχεία. Μη λέμε ας μην υπάρχει ομορφιά, αλλά ας μην υπάρχει πορνεία. Μη λέμε ας μην υπάρχει η κοιλία, αλλά ας μην υπάρχει η αδιφαγία. Διότι η κοιλία δεν προξενεί την αδιφαγία, αλλά η δική μας η βούληση. Διότι η Γραφή δεν λέγει ότι ο διάβολος εξέπεσε τις θέσεώς του, επειδή έφαγε και ήπιε, και ο Απόστολος Παύλος έφαγε και ήπιε, αλλά αξιώθηκε να ανεβεί στον ουρανό». Αυτά γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οριοθετήθηκε η στάση των τριών ιεραρχών απέναντι στον κόσμο, στον πεπτοκότα κόσμο. Ζουν ελεύθερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο και του παρέχουν την αγάπη τους, όχι διότι αποδέχονται την αλωτρίωσή του, αλλά διότι διακρίνουν μέσα σε αυτόν την ομορφιά της προπτωτικής δημιουργίας. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες κινούνται άνετα μέσα στον κόσμο, μέσα στον πολιτισμό της εποχής τους, με την χάρη και την ελευθερία των τέκνων του Θεού, όπως ένα αρχοντόπουλο αναστρέφεται και κινείται μέσα στην ιδιοκτησία του πατέρα του. Η δυσαρμονία και η αμαρτία που μολύνει πολλές εκδηλώσεις της κοινωνίας δεν τους κάνουν να τα χάσουν, να τρέπονται σε φυγή, να αισθάνονται περίφοβα. Αντιθέτως, γίνεται αφορμή να συναισθάνονται βαθύτερα το χρέος που έχουν να συντελέσουν στον εξαγιασμό των πάντων, όλων των μορφών της ανθρωπίνης ζωής. Αυτή η εσωτερική στάση ελευθερίας και σεβασμού των τριών πατέρων έναντι του κόσμου έχει μοναδική καθοδηγητική σημασία για όλους τους σύγχρονους χριστιανούς, για όλους εμάς.
ακριβώς για να αποφύγουμε τα σφάλματα στα οποία υπάρχει κίνδυνος να περιπέσουμε. Να θεωρήσουμε δηλαδή τον σύγχρονο πολιτισμό σαν κάτι το διαφορετικό, σαν το ξένο από το Θεό, και έτσι να διχαζόμαστε εσωτερικά, άλλοτε περιφρονώντας και κατηγορώντας τον και άλλοτε προσκολόμενοι στα αγαθά του μέχρι λατρείας. Μόνο όταν μάθουμε να αισθανόμαστε τις διάφορες κατακτήσεις και δημιουργίες του ανθρωπίνου πνεύματος με την κατανόηση, την άνεση και την ελευθερία των τέκνων του Θεού, όπως οι τρεις ιεράρχες ένιωθαν τον αρχαίο κλασικό πολιτισμό, μόνο τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε τη γνήσια χριστιανική μαρτυρία στην εποχή μας. Εφόσον το ανθρώπινο πνεύμα έχει την πηγή του στο Θεό, κάθε καλό κατόρθωμα και επίτευγμά του έχει τελικώς την πηγή του σε εκείνον και σε εκείνον ανήκει. Το να αφήσουμε λοιπόν εμείς οι χριστιανοί αυτά τα μέσα στην μονοπωλιακή εκμετάλλευση των δυνάμεων του κακού ως μέσα προσβολής του Θεού δεν είναι απλώς λάθος, είναι έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Είναι επίγουσα ανάγκη να κινηθούμε μέσα στα προβλήματα της εποχής μας χωρίς τη φοβία που είναι η αρρώστια, αλλά όπως μας διδάσκουν οι τρεις διδάσκαλοι, με γνήσιο φόβο Θεού που είναι υγεία, πηγή δημιουργίας και ζωής. Και το τρίτο θέμα, η επίδραση της οικογένειας στην αγωγή και στην εκπαίδευση. Οι τρεις ιεράρχες διετύπωσαν πλήθος καινοτόμων απόψεων για την επίδραση των γονέων και του οικογενειακού περιβάλλοντος στην αγωγή. Πρόκειται για την παιδαγωγική δύναμη του λεγόμενου έμψυχου περιβάλλοντος, έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζουν την οικογένεια, το έμψυχο περιβάλλον. Αυτόν που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποκαλεί ως αγαθούς τροφούς, δηλαδή καλούς ανατροφείς των τέκνων. Υπήρξε βασική αρχή της διδασκαλίας των τιμωμένων σήμερα διδασκάλων ότι η σχέση των μελών της οικογένειας δεν προσδιορίζεται μόνο από τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοκατανόηση, αλλά ότι οριοθετείται η σχέση μέσα και από την προσφορά του ενός προσώπου προς το άλλο. Οι τρεις διδάσκαλοι ετώνησαν με σαφήνεια ότι οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον αποτελούν τους πρώτους φορείς της αγωγής, το πρώτον διδασκαλίον όπως το ονόμασαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα για τη σύγχρονη παιδαγωγική το πόσο ο Χρυσόστομος αναφέρεται στους γονείς ως τους φυσικούς παιδαγωγούς και διδασκάλους, καλώντας τους να καλλιεργούν και να βελτιώνουν το χαρακτήρα του παιδιού τους, καθώς και να συμβάλλουν στην προετοιμασία τους για την κατανόηση των μαθημάτων. Αν και σε ορισμένα έργα τους οι τρεις ιεράρχες πρέσβευαν ότι ο πατέρας είναι ο μόνος ρυθμιστής του έργου της αγωγής, στα περισσότερα όμως έργα τους τονίζουν τη σημασία της παιδαγωγικής αποστολής και της μητέρας. Ταυτίζονται οι απόψεις τους ως προς το καθήκον των γονέων να αυξήσουν τις ικανότητες των παιδιών τους, να αφαιρέσουν τα ελαττώματά τους και να μην τα στολίζουν μόνο εξαιρετικά, έτσι γράφουν. Όταν ο Μέγας Βασίλειος συμβουλεύει τους γονείς να αναθρέφουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με πραότητα και μεγαλοψυχία, αυτή η συμβουλή αποτελεί τον άξονα της παιδαγωγίας της οικογένειας. Στο εν λόγω κείμενο, ο Μέγας Βασίλειος αποδίδει στη μητέρα το ιδιαίτερο καθήκον να αναθρέφει τα παιδιά της περισσότερο με δείγματα ευσεβίας παρά μεγάλα. Στον δε πατέρα αποδίδει το καθήκον να διδάξει στα παιδιά του την κοσμιότητα, όρος που περιέχει πολυπίκυλα νοήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου προς τους γονείς να επιδεικνύουν συμβουλευτικό και όχι εξουσιαστικό χαρακτήρα κατά την άσκηση του έργου της αγωγής, διακρίνοντας τη συμβουλή που έχει προαιρετικό χαρακτήρα από τον νόμο που έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Την ίδια άποψη ανακεφαλαιώνει με γλαφυρότητα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν γράφει προς τους γονείς, μεταφράζω το κείμενο. Έχουμε οριστεί
να διδάσκομαι και όχι να εξουσιάζομαι, ούτε να διατάζουμε. Έχουμε τη θέση συμβούλων που προτρέπουν και μόνο προτρέπουν προς το καλό. Και για τους τρεις ιεράρχες, βασικός στόχος της αγωγής που θα παράσχει η οικογένεια είναι να καταστούν τα παιδιά χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να προσφερθούν κίνητρα και πρότυπα. Και αυτά τα πρότυπα, σύμφωνα με τους τρεις διδασκάλους, είναι οι ίδιοι οι γονείς, όταν επιδεικνύουν τρία τεινά. Την απλότητα του τρόπου ζωής, την αγαθοεργία και την απόρριψη των περιττών πραγμάτων. Μεταφράζω τα κείμενά τους. Ούτε λέξη περισσότερη από αυτό που γράφουν. Απλότητα στον τρόπο ζωής, αγαθοεργία και απόρριψη των περιττών πραγμάτων. Επιτρέψτε μου αυτό το τελευταίο να σας το αναφέρω στο πρωτότυπο, την απόρριψη των περιττών πραγμάτων. Την ονομάζουν απόρριψη της καινοδοξίας. Σε αυτά τα στοιχεία του γονέα προτύπου, ο Χρυσόστομος θα προσθέσει δύο λέξεις κλειδιά για την επιτυχία της αγωγής μέσα στην οικογένεια. Το πνεύμα της θυσίας και την άσκηση της υπομονής. Και επισημαίνει ότι όταν οι γονείς εκχωρούν το καθήκον τους εις των τυχόντα παιδαγωγών, έτσι γράφει, είναι κατ' ουσίαν ανήμποροι να αποδεχθούν τη θυσιαστική τους αποστολή και την αναγκαιότητα της υπομονής. Μόνο μέσα από αυτήν την επεξήγηση αντιλαμβανόμαστε την σφοδρότητα και αυστηρότητα με την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αντιμετωπίζει την αδιαφορία των γονέων για την αγωγή των παιδιών όταν γράφει. «Η γάρτης των παιδων κοσμιότητόστε και σοφροσύνης αμελούντες γονείς, παιδοκτώνει την χάνουση και χαλεπότερον η εκείνη όσο και προς ψυχήν η απώλεια και ο θάνατος». Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επιλέξαμε τρεις πτυχές από την διδασκαλία των σήμερων τιμωμένων διδασκάλων. Την διαλεκτική με το αντίθετο και την πρόσληψη του διαφορετικού, η πρώτη πτυχή. Την θέση του χριστιανού στον μεταπτωτικό κόσμο, η δεύτερη πτυχή. Και τον ρόλο των γονέων στην αγωγή των παιδιών, η τρίτη. Ο θεματικός πλούτος της διδασκαλίας των τριών ιεραρχών υποχρεώνει πάντοτε τους ομιλητές στην αναγκαστική επιλογή και στην επικέντρωση σε πτυχές μόνο της διδασκαλίας τους. Προσπαθήσαμε να σημάνουμε μία μεγάλη αλήθεια, ότι οι συγκεκριμένες διδασκαλίες διακρίνονται για την διαχρονικότητά τους, δηλαδή για την ισχύ και ωφελημότητά τους ακόμα και στη σύγχρονη εποχή. Προσπαθήσαμε να δηλώσουμε ότι η τιμή προς τους τρεις διδασκάλους δεν πρέπει να συνίσταται μόνο σε εγκομιαστικούς λόγους, αλλά στην αποδοχή εκείνων των μηνυμάτων για τα οποία προσέφεραν ως θυσία της επίγειας υπάρξης τους. Πώς όμως εμείς θα οικειοποιηθούμε, θα καταστήσουμε κτήμα μας τη διδασκαλία αυτή? Θεωρούμε ότι για τη διαδικασία της οικειοποιήσεως αυτής πολύ ορθό είναι το κριτήριο που έθεσε κάποτε ο αείμνηστος διδάσκαλος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι όταν έγραφε τα ακόλουθα. «Είναι πολύ μικρό να γνωρίζεις τα πατερικά κείμενα ή να ξέρεις να ανασύρεις από αυτά παραπομπές και επιχειρήματα. Πρέπει να κατέχεις τη θεολογία των πατέρων εκ των έσω. Η διέστηση θα ήταν στην περίπτωση αυτή σημαντικότερη από την πολυμάθεια, διότι αυτή μονάχα η διέστηση ξαναζωντανεύει τα κείμενα και δίνει από αυτά μία μαρτυρία. Μόνο εκ των έσω μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να διακρίνει τι είναι καθολική μαρτυρία και τι απλώς θεολογική γνώμη, υπόθεσης, ερμηνεία και θεωρία». Αυτά έγραφε ο αείμνηστος διδάσκαλός μας. Οφείλουμε επομένως να μελετούμε τα έργα των πατέρων με σκοπό να αφομοιώσουμε τον τρόπο σκέψεως, τις αρχές, τις πνευματικές προϋποθέσεις επί τη βάση των οποίων έδωσαν κάποια απάντηση, για να μπορούμε εν συνεχεία ορθώς να επιλύουμε τα εκάστοτε εμφανιζόμενα σύγχρονα προβλήματα.
αναστήλωση του πατερικού τρόπου σκέψεως δεν σημαίνει δουλική απομίμηση, αποστήθηση ή επανάληψη. Σημαίνει δημιουργία, θαρετή αντιμετώπιση των εκάστοτε νέων προβλημάτων της ζωής επί τη βάση μιας χριστοκεντρικής θεωρήσεως του κόσμου και του ανθρώπου. Σημαίνει σοβαρότητα έρευνας, εμβάθυνση και διεισδυτικότητα. Μόνο υπό τις συνθήκες αυτές θα τιμήσουμε όπως αρμόζει τους σήμερα εορταζομένους τρεις διδασκάλους. Μόνο υπό τις συνθήκες αυτές δηλαδή θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την ουσία του σημερινού εορτασμού, η οποία διαδηλώνεται μέσα από τη γνωστή αρχή «Τιμή Αγίων, μίμησης Αγίων». Σας ευχαριστώ. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τους λιμεγείς τους φωστήρας της Ισηλίου Θεότητος, τους συνοικουμένη τα κτήση δογμάτων θείων πυρσέψαντας, τους μεμυρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσία να μας εγκαταλέψαντας. Βασίλειον των λέγων και των θεολόγων Γρηγορίων, συντοκτήνων Ιωάννη, των την πρώτα Χρυσορήμονη, πάντες ή των λόγων αυτών εραστέ, συνερχόντες εμείς θυμίσομεν καθήκαρτη Τριάδη υπέρ ημώνα υπετρέπωση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσω, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εισπορδάνε τη Δέσποτα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του
κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αγή και εις αιώνας των αιώνων. Του Αγίου Σου Αποστόλου Παύλου εντυλάμενη σημείν πάντα προς δόξαν Θεού ποιήν. Ο δια του αυτού υπόν πανκτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Ο και την προγονικήν ημών ταύτην κληρονομίαν την βασιλόπιταν, ο σύμβολον ενότητος και αγάπης παρά των πατέρων ημών προσδεξάμενος. Σύ ευλογητέ Κύριε ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους μέσους ενεγκώντας, εις πάντα έργων αγαθών κατεύθυνων, τους δε εξ αυτών μεταληψωμένους, σώους και υγιέροντας πάντα διατήρησον εν το όνομα Σου. Ότι Σύ οδοτήρ των αγαθών και Σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό, και ζωοποιώ Σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Τριών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιεραρχών και Αρχιερών. Προσεκάλεσαν τον λαμπρό κύριο καθηγητή, τον σεμνό άνθρωπο, τον αγαπητό μας κύριο Φίλια, ο οποίος ανέπτυξε τόσο ωραία το θέμα του και τον οποίον ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής και ευχόμεθα ο Κύριος να του δίδει δύναμη, να τον ενισχύει στο ευλογημένο έργο το οποίο επιτελεί. Να ευχαριστήσω και να ευχηθώ τα δέοντας τον κύριο πρόεδρο της Διακηδίου Σχολής,
και στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τα εκλογές που έγιναν προσφάτως, αλλά και στους αδελφούς πατέρας, τους άρχοντάς μας εδώ, σε όλους τους επισήμους, σε όλους τους αδελφούς που είστε σήμερα εδώ στην ιστορική αυτή αίθουσα, για να εορτάσουμε τους Αγίους Μεγάλους Πατέρας της Εκκλησίας μας, τους Τρεις Ιεράρχες. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Κάθε καλό εύχομαι και, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, η Εκκλησία ενώνει όλες τις υγιείς πνευματικές δυνάμεις, προκειμένου να φτάσουμε στο ευλογημένο τέλος που είναι ο αγιασμός μας. Γι' αυτό και εμείς, κύριε καθηγητά, εδώ στη Μητρόπολη μας, και με αυτό θα κλείσω, όλους τους αγαπάμε και με όλους συνεργαζόμεθα, και θεωρούμε ότι το κάθε μέλος, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι ομάδα πνευματική, αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη του Επισκόπου στο ευλογημένο πνευματικό έργο στο Γεώργιο του Θεού. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά, για ό,τι προσφέρουν στην τοπική μας Εκκλησία, για ό,τι προσέφεραν, προσφέρουν και θα προσφέρουν στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού, μύστην του Δεσπότου, τον Φωστήρα των Φαϊνών, τον Εκκεσαρίας και Καπαδόκτων χώρα, τα σύνδια των μεγαθάντες τιμήσομε. Να ζείτε, κυρία Πρόεδρο, των Θεολόγων, με όλα τα μέλη και στο πρόσωπό σας περιμένουμε όλους τους θεολόγους της επαρχίας μας, της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και, θα έλεγα, γενικότερα όλο το θεολογικό κόσμο. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά. Τώρα θα περάσετε να πάρετε οι θεολόγοι μας απαιτούν να μοιράσω εγώ την πίτα για ευλογία.